πολλά, με υγεία παιδιά, καλές δουλειές. Καλές δουλειές, καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Θέλετε να πούμε τα κάλατα? Ναι! Ας αρχίσουμε. 3, 2, 1, πάμε. Αχ, Βασίλης έρχεται. Παιδιά, δεν έρχεται, ήρθε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δεν άργησα, σας έφερα το δώρο σας. Σας έφερα δώρο το αυτοκίνητο. Λίγο. 7 ευρώ το αυτοκίνητο. Εγώ αυτό το αγόρασα 10. Ε? Εμείς δεν πουλάμε. Αλλά. Εμείς θα το νοικιάζουμε. 7 ευρώ την ημέρα. Ε. Τότε δεν με συμφέρει το έλκυθρο. Ρούντολφ, φυγέτε. Θα συνεχίσω με τη ΡΑΚ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστία. Χρόνια. Από εδώ και πέρα και ο Άι Βασίλης με τη ΡΑΚ συμφέρει. Ω, ω, γεια σας! Γεια χαρά, γεια, γεια, γεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εορταστικό πρόγραμμα έχουμε σήμερα, μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, και κυρίως με την ψυχαγωγία θα ασχοληθούμε, αλλά πρώτα θα σας παρουσιάσω την καλεσμένη από δεξιά, την κυρία Σοφία Ρονιώτη, διαισθητική σύμβουλο, διαισθητικός σύμβουλος, ναι. Και ψυχολόγος, έτσι. Σύμβουλος ψυχολογίας. Ψυχολογίας. Η Τζοάν Μαρνέζη, τραγουδοποιός, γράφεις, στίχους, μουσική, ενορχιστρώνεις, τραγουδάς. Και η Έλλη Σκουρογιάννη, είναι, καλησπέρα, performer σε μοντέρνο τσίρκο. Έτσι, είναι πολύ ιδιαίτερο το επάγγελμα που διάλεξες να ασχοληθείς. Θα ξεκινήσω από σένα. Ζεις στην Ολλανδία. Ναι, είμαι στην Ολλανδία τα τελευταία 5 χρόνια τώρα. Ασχολούμαι με το σύγχρονο τσίρκο σαν performer. Με σπουδές εκεί, έτσι, σε σχολή για μοντέρνο τσίρκο. Ναι, έχω τελειώσει την σχολή τσίρκου της Ολλανδίας, την Goddard's, και πλέον δουλεύω εκεί πέρα. Να πούμε δύο λόγια. Τι είναι το μοντέρνο τσίρκο? Δεν έχει ζώα, φαντάζομαι. Ναι, δεν έχει ζώα. Το σύγχρονο τσίρκο ξεφεύγει από το παραδοσιακό που ξέρουμε οι περισσότεροι στην Ελλάδα, τουλάχιστον σαν πιο διαδεδομένο. Βασίζεται ουσιαστικά στο ανθρώπινο σώμα. Είναι μια μορφή τέχνης, έχει να κάνει με θέατρο, με χορό και με το τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα ουσιαστικά. Δεν υπάρχει χρήση ζώων καθόλου. Ακροβατικά είναι περισσότερο οι παραστάσεις που κάνεις, στηρίζονται βασικά? Εγώ ασχολούμαι, ναι, με τα ακροβατικά, με ενέργεια ακροβατικά, κατακόρυφα ή hand balancing όπως το λέμε, και contortion που είναι extreme με βληγησία. Είχες βέβαια τις βάσεις από μικρή, ξεκίνησες με ρυθμική, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησα, ναι, με ρυθμική σαν παιδάκι, μετά σταμάτησα. Ακολούθησα μια άλλη πορεία, αρχιτεκτονική, και από εκεί ανακάλυψα το τσίρκο και έκανα αυτή τη στιγμή. Έχεις δουλέψει σε αρχιτεκτονικό γραφείο, ναι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έχω δουλέψει, έχω τελειώσει τις σπουδές μου. Και ζεις αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, είσαι ουσιαστικά εσύ μας συνδέεις με τους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί έχεις ζήσει και στην Σκωτία. Ναι, έτσι. Έχεις δουλέψει εκεί, στη Σκωτία, και μετά... Μετά πήγα στην Ολλανδία, στην οπότε Ολλανδία. Συνολικά είμαι 10 χρόνια... 10 χρόνια στο εξωτερικό. Ναι. Επαφές με Έλληνες εκεί, έχεις καθόλου είτε με ελληνικές κοινότητες... Περισσότερο στη Σκωτία, στην Ολλανδία όχι τόσο. Θα έλεγα, γιατί και ο κλάδος ο οποίος κινούμε δεν έχει τόσο ευρύ κοινό, τουλάχιστον από Έλληνες. Περισσότεροι που βρίσκονται στην Ολλανδία ασχολούνται με τελείως άλλα επαγγέλματα, οπότε δεν έχει τύχει να έχω τόσες πολλές συνδέσεις με Έλληνες. Ενώ είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, βλέπουμε αυτή τη στιγμή από τη σελίδα σου στο Instagram, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και εδώ είναι από το ACT το τελευταίο που έχω φτιάξει, το οποίο λέγεται Circle Line Body, και είναι το solo ACT μου ουσιαστικά. Είναι κάποια στιγμιότυπα εδώ. Ναι, ουσιαστικά στις σπουδές μαθαίνετε
και το να φτιάχνετε την παράστασή σας, να τη δημιουργείτε. Ναι. Έτσι, μόνοι σας. Αυτό είναι μεγάλο κομμάτι του σύγχρονου τσίρκου, ότι ο κάθε καλλιτέχνης, πέρα από το κομμάτι το ακροβατικό και τις δεξιότητες, τις τεχνικές που έχει πάνω στο τσίρκο, ουσιαστικά θέλει να πει ένα μήνυμα, μια ιστορία, έχει δηλαδή κάτι πίσω από αυτό που θέλει να περάσει ο ίδιος. Οπότε μέσα στη σχολή είναι μεγάλο κομμάτι να μάθεις πώς θα εκφραστείς μέσω του τσίρκου. Και θα χρησιμοποιήσεις αυτή την τεχνική για να εκφράσεις κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή ότι θες να δείξεις απλά την τεχνική σαν τεχνική και να εντυπωσιάσεις. Τη χρησιμοποιείς σαν μέσο. Και η προπόνηση που κάνεις για αυτές τις παραστάσεις, για αυτά τις παρουσιάσεις που κάνεις, ποια είναι, δηλαδή έχει και γυμναστήριο, έχει και ακροβατικά? Είναι καθημερινή αρχικά, γιατί καθημερινή. Και για να χτιστούν αυτά τα skills και για να αναπτυχθούν είναι καθημερινή και επίσης πρέπει να είναι αρκετά σφαιρική, θεωρώ. Δηλαδή ασχολούμαι και με το χορό και με το θέατρο και γενικά όσο περισσότερα πράγματα από το χώρο του τσίρκου μπορείς να εντάξεις σε ένα πρόγραμμα, τόσο περισσότερο αβαντάζ θεωρώ ότι έχεις. Και είναι και ένα κομμάτι της σχολής αυτό να μας κάνει να είμαστε αρκετά σφαιρικοί σαν performers. Δηλαδή δουλεύουμε και σε ομάδες και σαν solo acts και σε acts στο έδαφος και στα εναέρια. Μετά ειδικεύεσαι, διαλέγεις κάτι που θες συγκεκριμένα να ασχοληθείς, αλλά παρέχεται μία γενική εκπαίδευση. Και τα ζογκλερικά που λέμε μαθαίνετε? Ναι, ναι. Είναι ναι. Βασικό κομμάτι της σχολής και αυτό. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες από ό,τι μου έχεις πει. Ναι. Λίγοι. Μου έχεις αναφέρει 3 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, στην Ιταλία. Υπάρχουν Έλληνες, έχει και από την Ισπανία. Θα ξαναβγάλουμε, θα κάνουμε σύνδεση, το υποσχόμαστε, γιατί ίσως θα έπρεπε να το συνδυάσουμε, αλλά προς το παρόν έχουμε εσένα εδώ. Συζητάγαμε για κάποιες παραστάσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα από ομάδες του Cirque du Soleil ή κάποια άλλα τσίρκο μοντέρνα και δεν είχαν τόση απήχηση όσο θα περίμενες. Ναι. Το συζήταγες με συμφοιτητές σου εκεί και κάποιους συναδέλφους σου που τους έκανε τρομερή εντύπωση. Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή. Έχει ιδρύματα στην Ελλάδα όπως το Σταύρος Νιάρχος, το οποίο χαρακτηριστικά τα προηγούμενα χρόνια φέρνει παραστάσεις για το εορταστικό πρόγραμμα πρωτοχρονιά, σύγχρονου τσίρκου, μεγάλες ομάδες, γνωστές δηλαδή στην Ευρώπη, οι οποίες είναι δωρεάν και όσες φορές έχω πάει, θεωρώ ότι είναι εντυπωσιακό το πόσο λίγη απήχηση έχει και επίσης ότι ο κόσμος νομίζει ότι είναι μόνο για παιδιά. Ναι. Δηλαδή είναι παραστάσεις οι οποίες απευθύνονται και σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες και βλέπεις μόνο οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά. Που δεν ουσιαστικά το έχουν συνδυάσει με το κλασικό τσίρκο. Ναι. Νομίζουν ότι μόνο κλόουν ή μόνο... Ακριβώς. Είναι αυτό το στερεότυπο που ακόμα στην Ελλάδα είναι αρκετά δυνατό. Ναι. Ναι. Και ακόμη και οι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά θα είναι, είναι για το σωστό. Τα παιδιά, ναι. Και είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι εκπληκτικές ομάδες και παραστάσεις, οι οποίες, το λέω στο εξωτερικό, ότι είναι δωρεάν να τις παρακολουθήσεις. Και τους φαίνεται απίστευτο ότι είναι δωρεάν αυτές οι παραστάσεις σε πολύ καλές σκηνές και δεν γεμίζουν. Ενώ έξω είναι πανάκριβα να πας να παρακολουθήσεις. Ενώ έξω και είναι πανάκριβα να πας να παρακολουθήσεις και γεμίζουν. Και δεν βρίσκεις και, ναι, και εισιτήριο. Ναι, ναι, ακριβώς. Να περάσουμε λοιπόν στην Τζοάν. Θα δούμε πρώτα το βίντεο κλιπ που μας έχει φέρει. Άρα. Και συνεχίζουμε. Thought your my dreams not came true.
just make love. Let's stay together just one night. I don't wanna stand the fight. There's no way for love, so let's just make love. No way for love, λοιπόν. Ναι. Δική σου στίχη, δική σου μουσική, ενορχήστρωση, τα πάντα. Παραγωγή. Και τραγούδι. Και τραγούδι, ναι. Τραγουδάς από πολύ μικρή. Και γράφω από πολύ μικρή. Και γράφεις από πολύ μικρή. Και ξέρω ότι σου έχει πάρει, ενώ είσαι πολύ μικρή, ο αδερφός σου συνέντευξη. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Εντάξει, από πολύ μικρό κοριτσάκι ζούσα μέσα σε όλο αυτό. Οπότε έγραφα τραγούδια, τα γύριζα στην κάμερα, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή μου αποφάσισα να το κάνω λίγο πιο οργανωμένα και πιο επαγγελματικά πλέον. Μάλιστα. Έχεις και συμμετέχεις σε μια μπάντα. Ναι, έχω φτιάξει μια μπάντα δική μου, η οποία στηρίζει στην ουσία τις δικές μου, τα δικά μου κομμάτια και τα δικά μου τραγούδια, με την οποία πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία και κάνουμε live-άκια για να γνωρίσει ο κόσμος τα τραγούδια. Έχω κυκλοφορήσει μόνο δύο μέχρι στιγμής, αλλά έπεται... Το δεύτερο, ο τίτλος του? I Am In Pain λέγεται, υπάρχει στο YouTube, έχει γίνει και remix από τον Γιώργο Κάπα, οπότε μπορεί κανείς να τα βρει στο YouTube τα κομμάτια. Ασχολείσαι με συγκεκριμένο είδος μουσικής? Ναι, με την pop. Αυτό το λέω δηλαδή γιατί είναι ένα είδος το οποίο περιλαμβάνει πολλά πράγματα, οπότε δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περαιτέρω. Λέμε ότι είμαστε pop, δηλαδή εύκολη ρυθμή, εύκολο στίχος, χωρίς βέβαια να πέφτει ποιότητα. Αυτό δεν το θέλω ποτέ στη μουσική μου. Αυτό. Και σε κάποια μαγαζιά νομίζω έχεις ασχοληθεί και με τη jazz. Στα live σίγουρα δεν μπορείς να παίξεις μόνο pop. Θα πρέπει να πιάσεις διάφορα είδη για να μπορείς να καλύψεις όλα τα γούστα των ακροατών που θα έρθουν να σε δουν.
Οπότε εκεί παίζουμε blues, Latin, κάποια κομμάτια που ίσως τα έχουμε εμείς τζαζοποιήσει πιο πολύ, να το πω έτσι απλά. Και ναι, κινούμαστε εκεί σε αυτούς τους, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, πιο Latin, πιο blues. Κάνετε, μάλλον τραγουδάς και ξένα τραγούδια ή μόνο τα δικά σου? Όταν ναι, κάνεις, κάνουμε και διασκευές. Ναι, έχουμε κάνει διασκευές. Και στο δικό μου έχουμε κάνει διασκευή. Παρόλο που είναι πολύ καινούριο, προλάβαμε και το αλλάξαμε. Όχι σε αυτό, στο No Way for Love. Στο I'm in Pain το αλλάξαμε και το κάναμε Bossa Nova. Η αρχική του βερσιόν ήταν μια απλή Latin pop και το κάναμε Bossa Nova. Γενικά, εντάξει, είναι κάτι ενδιαφέρον που κάνουμε στα live, γιατί δεν θέλουμε να βγαίνουμε να κάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Οπότε θέλουμε να αλλάζουμε λίγο τα κομμάτια, να τα πειράζουμε. Αλλά κάνουμε και διασκευές, δεν λέμε μόνο δικά μου, ναι. Λέτε και άλλων καλλιτεχνών τραγούδια, εννοώ και ελληνικά, έντεχνα. Ναι, 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 τα πάντα, ναι. Άρα κάποιος που θα έρθει να σε δει σε κάποιο μαγαζί, να περιμένει ότι το πρόγραμμα όλο είναι μεγάλο. Είναι... Ναι, ναι, έχει πολλά μέσα, τα οποία βέβαια πρέπει να είναι κάπως ενοποιημένα, να έχουν λίγο σχέση μεταξύ. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό πάμε και προς το έντεχνο ελληνικό. Στο ελληνικό κινούμαστε πιο πολύ σε 80s. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ακριβώς έντεχνο. Μπορεί να παίξουμε πελώμα μπουκίου, αλλά σε κάποια άλλη βερσιόν. Δηλαδή, ναι, έχουμε τέτοιο στυλ. Τα πειράζετε και τα λίγο. Τα πειράζουμε και λίγο, ναι. Πολύ ωραία. Για πολύ να μην δώσουμε πάλι κάτι που έχει ήδη δοθεί πολλές φορές. Πολύ ωραία. Ετοιμάζεις τα καινούρια τα ναι, σχέδιά σου? Ναι, το επόμενο διάστημα θα μπούμε με την μπάντα μες στο στούντιο, να γράψουμε, έχουμε πολύ όρεξη για δουλειά. Και μακάρι όλα να πάνε καλά και να αρέσει τον κόσμο, γιατί όταν είναι κάτι πρωτότυπο, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος και το ρίσκο να μην φτάσει μέχρι κάτω, αλλά όταν φτάνει είναι μια πολύ ωραία αίσθηση. Πολύ ωραία. Να περάσουμε ναι, ναι, ναι. Στη Σοφία. Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Διαισθητική σύμβουλος. Μου έχεις πει ναι. Από το, ότι είναι κληρονομικό το χάρισμα που έχεις από την γιαγιά σου. Ναι, είμαι τρίτης γενιάς. Ήταν η γιαγιά μου. Που είχε και μία σπάνια πιστοποίηση από τον Τανάγρα τότε όταν υπήρχε εταιρεία ψυχικών ερευνών σε τι βαθμό ενόραση έχει να βλέπει μακριά. Είναι η μητέρα μου και εγώ. Ναι, να επιβεβαιώσω ότι είχες πιο λεπτή φωνή όταν συναντηθήκαμε. Ναι, και να ζητήσω συγγνώμη και από τον κόσμο γιατί είναι λίγο η φωνή μου βραχνασμένη. Και πώς άρχισες να το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Αυτό άρχισε λίγο από την παιδική μου ηλικία και κυρίως δηλαδή όταν ήμουν και στο σχολείο που έβλεπα κάποιους μαθητές μου, κάποιους φίλους μου ότι είχαν λίγο κάποια προβλήματα, ήθελα να τους βοηθήσω. Εντάξει, πολύ μικρή έβλεπα περίεργα όνειρα. Αλλά δηλαδή έβλεπα λίγο εφιάλτες, μετά διαισθανόμουν πιο πολύ διάφορα πράγματα. Οπότε κάπου στην πορεία άρχισα δηλαδή να αισθάνομαι ότι κάπου θέλω να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή πήγαινε από μόνο του ουσιαστικά όλο αυτό. Δηλαδή. Άρα το χάρισμα που έχεις σε οδήγησε να το κάνεις και ως επάγγελμα, γιατί μου έχεις πει ότι... Ναι. Δεν είχες ασχοληθεί από την αρχή επαγγελματικά με αυτό. Ναι, παρόλο που είχα πάει πολλές φορές να το αποφύγω αυτό το κομμάτι, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μέσα στο DNA, δηλαδή της οικογένειας, το χάρισμα, οπότε ήταν κάτι αναπόφευκτο να μην γίνει. Και έτσι ξεκίνησε, γιατί θεωρούσα ότι μπορώ να βοηθήσω όσο μπορώ, δηλαδή να βοηθήσω τον κόσμο ή γενικότερα κάποιον που έχει κάποιο θέμα και έτσι το ξεκίνησα. Οι σπουδές σου έχουν βοηθήσει σε αυτό, δηλαδή έχουν συμπληρώσει? Σίγουρα, η επιμόρφωση δηλαδή, που έχω κάνει, ψυχολογία προσωπικότητας, η διαπαιδαγωγή στην παιδική εφηβική ηλικία και διάφορα άλλα κομμάτια, σίγουρα έχουν αναπτυχθεί και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, το χάρισμα είναι άλλο κομμάτι. Απλά μετά έρχεται και κουμπώνει, έχω κάνει ένα συνδυασμό δηλαδή, να μπορώ να κάνω και την ενόραση και τη συμβουλευτική. Κάτι που σπανίζει λίγο, ειδικά στην Ελλάδα, οπότε έχω κάνει αυτό το συνδυασμό και νομίζω ότι όσο μπορώ μέσα από αυτό το κομμάτι να βοηθήσω κάποιον που μπορεί να έχει κάποιο θέμα.
Μου άρεσε πάρα πολύ που μου είπες όταν ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, κακή ύποπτος, δεν το θεωρείς πρόκληση, δεν έχεις πρόβλημα με αυτό. Όχι. Και αρχίζεις και τους μιλάς, τους λες πράγματα χωρίς να σου έχουν πει... Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολλές φορές μου έρχεται κόσμος που περιμένει απλά να μιλήσω εγώ. Αυτό ισχύει. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να κατηγορήσω, γιατί και εγώ το ίδιο μπορεί να ήμουν ή να είμαι. Πάντα είμαστε επιφυλακτικοί. Γιατί το να βλέπει κάποιος να έχει την ιδιότητα να βλέπει λίγο πιο μακριά δεν είναι εύκολο, γιατί να το αντιληφθεί ο άλλος. Οπότε, ναι, για μένα είναι λίγο πρόκληση το να μπω να... και σίγουρα και ευχαριστώ και τον κόσμο που με αφήνουν και εισβάλλω και μέσα στην ψυχή τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί δεν απλά έρχομαι σε επαφή. Αγγίζω ζωές, αγγίζω ψυχές και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ευχαριστώ που μου το επιτρέπουν κιόλας. Και σίγουρα είναι μια πρόκληση, γιατί βλέπω και εγώ τις δικές μου ικανότητες και πώς μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο μέσα από αυτό. Η ενόραση εξελίσσεται, δηλαδή με τα χρόνια βλέπεις... Αυτή η ερώτηση μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί η ενόραση είναι ένα κομμάτι που δεν σπουδάζεται, απλά καλλιεργείται. Αυτό ισχύει, δηλαδή με την εμπειρία της ζωής, όσο προχωράμε αυτό εξελίσσεται, αυτό ισχύει, καλλιεργείται. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να το σπουδάσει κάποιος. Αυτό υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν λέω ότι είμαι ούτε θεός ούτε αλάνθαστη. Απλά κάποια πράγματα μπορεί να τα βλέπω λίγο πιο πέρα του φυσικού που λέμε. Όταν βλέπεις κάτι αρνητικό τώρα, είναι λίγο ιδιαίτερο αυτό το κομμάτι. Βλέπεις ότι θα συμβεί κάτι αρνητικό, προσπαθείς να οδηγήσεις ή να συμβουλέψεις. Ναι, σίγουρα προσπαθώ να συμβουλέψω τον κόσμο. Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω ποτέ, να το πω ευθέως, δεν θα μιλήσω ποτέ για θάνατο. Γιατί αυτό δεν είμαστε ούτε θεοί, ούτε έχουμε υπερδυνάμεις. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ακόμα και να το βλέπω, δηλαδή από προσωπική μου εμπειρία, εμένα μου έχει τύχει. Αλλά ακόμα άλλο για να το κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά για να το πω σε κάποιον αυτό το τόσο λεπτό ζήτημα, δεν μπορώ να το πω. Αλλά σίγουρα μπορώ να προειδοποιήσω ότι μπορεί να υπάρξει ένας μικρός κίνδυνος, κάπως να προετοιμάσω κατά κάποιο τρόπο τον άλλον, ότι δεν είναι τόσο στρωμένη η ζωή με ροδοπέταλα και ότι μπορεί να μας τύχουν και διάφορα λίγο περίεργα, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι πώς μπορεί να τα ξεπεράσουμε. Πολύ ωραία. Να δούμε ένα βίντεο για τον Πρασινούλη και συνεχίζουμε. Μαγικά Χριστούγεννα του Πρασινούλη στη χώρα των Καλικάτζαρων της Γιώτας Φλέσσα. Ένα όμορφο θεατρικό παραμύθι που διδάσκει στα παιδιά την αληθινή αγάπη και καλοσύνη, καθώς και να μην παρασυρώμαστε από φανταχτερά πράγματα που μπορούν να μας δημιουργήσουν αμέτρητα προβλήματα. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Παπα Χρήστος, Bookmark Καρολεμαίας Λυκούργος και Λιμπερόπουλος στην Καλαμάτα. Και στη Μεσίνη, Βιβλιαγορά Τασόπουλος Γιώργος. Μαζί με το CD με τα 5 τραγούδια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Πρώτα θα ξεκινήσω πάλι από την Έλλη. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου? Τώρα είσαι σε μια φάση, πηγαίνω έρχεσαι, Ολλανδία, Ελλάδα. Ναι. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Τώρα νιώθω ότι είμαι σε μια σαν αναγνωριστική φάση στην Ελλάδα, επειδή λείπω πολλά χρόνια. Θέλω να δώσω μια ευκαιρία στην Ελλάδα, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ και καλώς κακώς θα ήθελα να γυρίσω. Είσαι ήδη αρκετά χρόνια έξω. Είμαι πολλά χρόνια έξω και νιώθω ότι δεν έχω δώσει καμία ευκαιρία. Θα ήθελα να δοκιμάσω, να το προσπαθήσω, να δω τι υπάρχει στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα, τι μπορεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα, γιατί θεωρώ ότι μπορεί η Ελλάδα σαν χώρα να πάρει πολλά πράγματα από τον τομέα του σύγχρονου τσίρκου, όπως κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είτε από youth circus για τα παιδιά, είτε από social circus για πιο ευπαθείς ομάδες, και μετά πάμε και στον τομέα των shows και των performances που κάνω, το οποίο θα ήθελα να δοκιμάσω, να αναπτύξω και προσωπικά στην Ελλάδα, είτε μέσω φεστιβάλ, μέσω παραστάσεων, μέσω ακόμα και εταιρικών event, που είναι κάτι που είναι αρκετά διαδεδομένο έξω, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα σιγά σιγά, ας πούμε, ανεβαίνουμε.
Ούτως ή άλλως μπορείς να σχεδιάζεις ένα πρόγραμμα, μια παράσταση, άρα ίσως μπορείς να βοηθήσεις και κάποιους ανθρώπους να δημιουργήσουν μια παράσταση μαζί με σένα. Βεβαίως, βεβαίως. Και σε αυτό το τομέα μπαίνει και το κομμάτι της διδασκαλίας που είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ προσωπικά, το πώς αυτές οι γνώσεις που έχω πάρει τόσα χρόνια που έξω με δίπλα σε πολύ σημαντικούς δασκάλους, πώς μπορώ να τις φέρω εδώ στην Ελλάδα για να ενημερωθεί και άλλος κόσμος, να μάθει και να μπει στο χώρο του σύγχρονου τσίρκου, γιατί είναι κάτι που είναι πραγματικά για όλους. Και δεν υπάρχει και αντίστοιχη σχολή εδώ, δυστυχώς. Σχολή τσίρκου αναγνωρισμένη, πώς υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες κινήσεις που σιγά σιγά γίνονται, που προσφέρουν μαθήματα, ίσως κάποια μικρά βαριετέ, αλλά είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο επίπεδο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Να περάσουμε στην Τζοάν. Τι περιμένουμε, έχουμε να δείξουμε και την σελίδα. Ναι. Αυτό ήθελα να πω, ότι όλα μας τα νέα σαν μπάντα ανεβαίνουν, έχουμε μία σελίδα στο Facebook. Έχω και site, αλλά πιο πολύ χρησιμοποιώ το Facebook. Θεωρώ ότι είναι από τα social media που βοηθάνε. Και έχουμε και ένα group όπου εκεί ανεβάζουμε όλα μας τα live που γίνονται. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και την σελίδα. Όλο μας το υλικό ανεβαίνει εκεί, οπότε αν κάποιος πατήσει follow μπορεί να μείνει ενήμερος για όλες μας τις δραστηριότητες. Για ό,τι ετοιμάζετε, πού θα σας δει, ακριβώς, σε ποιο μαγαζί κάθε φορά, τι μέρες, ώρες, όλες τις πληροφορίες. Ναι. Πολύ ωραία. Σοφία, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μπορεί να γίνει και μια συνεδρία μέσω Skype? Βεβαίως, έχω την τιμή να έρχομαι σε επαφή με πολλούς Έλληνες το εξωτερικό, από όλο σχεδόν τον κόσμο, και γίνονται μέσω βιντεοκλήσεις, μέσω Skype, μέσω από όλα τα social, δηλαδή Viber, Messenger, Skype. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο νομίζω η τεχνολογία μας φέρνει κοντά, οπότε μπορεί να γίνει μια συνεδρία μέσω Skype. Πόση διάρκεια μπορεί να έχει μια συνεδρία? Είναι στη μισή ώρα η συνεδρία, στη τηλεφωνική της διάρκεια. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε ότι θα κλείσουμε στη μισή ώρα. Αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί πάνω απ' όλα εγώ βλέπω τον άνθρωπο. Δηλαδή αναπτύσσεται ανάμεσα σε μένα πάντα και στον άνθρωπο που έρχεται απέναντί μου μία ιδιαίτερη σχέση. Και ερχόμαστε πολύ κοντά και γι' αυτό πάντα τους λέω και να μου μιλάνε στον ελληνικό, γιατί αν δεν είμαστε φίλοι δεν μπορούμε να δούμε... Να αλληλεπιδράσετε. Ακριβώς. Ναι, και είναι και... Είναι πολύ ιδιαίτερο το να μπορείς να ξέρεις πράγματα για τη ζωή κάποιου άγνωστου. Άρα μετά, όταν δει ο άλλος ότι ξέρεις πράγματα για αυτόν, σε θεωρεί... Δικό του άνθρωπο. Ναι, αυτό ισχύει. Είναι και μου το λένε και πραγματικά εκεί είναι η ευχαρίστησή μου. Ότι νιώθουν ότι σαν να με ξέρουν χρόνια και πολλές φορές, ακόμα και από Αμερική, από Αυστραλία, δηλαδή έρχονται άνθρωποι πολλές φορές για να με γνωρίσουν από κοντά και αυτό πραγματικά με χαροποιεί, πώς να το πω. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω και τις τρεις πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Την παρουσία σας. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Καλό βράδυ. Να σου πω ένα μυστικό.